Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να έψαχναν μετανάστες που ήθελαν να φτάσουν στην Κύπρο ύποπτοι διακινητές. Εδώ και τρεις μήνες 11 πρόσωπα σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφα είχαν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών καθώς οι κινήσεις τους είχαν θεωρηθεί ύποπτες και οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για διακινητές παράτυπων μεταναστών. Μέλη του ΤΑΕ αρχηγείου της ΜΑΤ, της ΙΚΑΝ και της ΙΑΜ είχαν στήσει συντονισμένη επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λεμεσό. Στις οικίες και υποστατικά των 11 στόχων που είναι συγγενείς μεταξύ τους έγιναν σαρωτικές έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη 5 σύρων. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Αλφα στην κατοχή του ενός, είχε εντοπιστεί σημειωματάριο με χρηματικά ποσά, ενώ αξιολογούνται συνομιλίες και φωτογραφικό υλικό από τα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων. Οι αλλοδαποί άνδρες ανακρινόμενοι έδωσαν ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται, και οι πέντε παρουσιάστηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο 8 ημερών. Οι αρχές εκτιμούν ότι εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση η οποία διακινεί μετανάστες στο νησί. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται ύποπτη να έχουν συγγενικό πρόσωπο στη Συρία που επιβιβάζει στις βάρκες τους μετανάστες. Για την υπόθεση καταζητούνται άλλα 6 πρόσωπα. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Δημοκρατίας αναφέρει πως η δράση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης κατά τους τελευταίους 3 μήνες βασίστηκε σε ανάλυση συγκεκριμένων πληροφοριών. Το πλαίσιο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος, ένα από τα βασικά ζητούμενα, παραμένει η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακινητών, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο και τις ζωές των παράτυπων μεταναστών που επιχειρούν να μεταφέρουν στη χώρα μας. 27 παράτυποι μετανάστες έφτασαν με βάρκα που εντοπίστηκε να πλέει ανοιχτά στην θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά του Κάβο Γκρέκο. Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε αστυνομική άκατο και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο αλλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη 23χρονος ως διακινητής.